Καλημερίζω στο σημείο αυτό και είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 9 τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Σινετάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλή εβδομάδα, όλα μαζί εμένα τα λέμε. Βεβαίως, ναι, καλή χρονιά να έχουμε με υγεία και καλή φώτιση, μια που είχαμε πρόσφατα και τα φώτα. Είναι νομίζω επίκαιρο και με το άνοιγμα των σχολείων η καλή φώτιση. Το καλή φώτιση μας πάει σε όλους, κύριε Σενετάκη, το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Βεβαίως. Είστε ικανοποιημένος από αυτά τα οποία συμβαίνουν, είσαστε ικανοποιημένος για το πώς διαχειρίζονται τα πράγματα, γιατί και πριν από λίγο ακούγαμε ως πολιτικό μήνυμα από τον κύριο Ηγουμενίδη ότι δεν διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η πανδημία, ότι είναι πολιτική επιλογή, τόσο και η υποβάθμιση του δημόσιου τομέα υγείας, όπως επίσης και η υποβάθμιση της εργασίας, για να ξεκινήσουμε από κάπου. Εσείς από τη δική σας την πλευρά, ως βουλευτής της κυβέρνησης, τι άποψη έχετε? Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη κατάσταση που ζει η ανθρωπότητα όλη, μέσα στην οποία προσπαθούμε με επάρκεια και αποτελεσματικότητα να την διαχειριστούμε. Βλέπουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα με τα σχολεία, με το άνοιγμα των σχολείων, και επικεντρωνόμαστε, όπως είπατε και εσείς, στο να δούμε σήμερα πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων πώς όλα αυτά τα οποία έχουμε φροντίσει, τα οποία έχουμε σχεδιάσει, θα υλοποιηθούν και τι αποτελέσματα θα έχουμε από το άνοιγμα των σχολείων. Για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό τα σχολεία να είναι ανοιχτά. Είναι ο φυσικός χώρος των παιδιών. Είναι απαραίτητο τα παιδιά να βρίσκονται στις τάξεις τους και για την ψυχολογία τους, αλλά και για την εκπαιδευτική ακριβώς διαδικασία. Υπάρχουν απόψεις οι οποίες συζητούσαν ότι το άνοιγμα των σχολείων έπρεπε να παραταθεί από κάποιους επιστήμονες. Η Επιτροπή έκρινε ότι μία καθυστέρηση μικρή δεν θα μπορούσε να δώσει κάτι διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Και εδώ έρχεται η δική μας η θεώρηση ότι η λειτουργία των σχολείων είναι κάτι οργανωμένο, είναι κάτι το οποίο τελικά προστατεύει τα παιδιά μας πέραν της ψυχολογίας του και στο κομμάτι της υγείας τους, αλλά και στο κομμάτι της ανίχνευσης των κρουσμάτων. Είπατε και εσείς ότι εχθές μόλις 14.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί διαγνώστηκαν θετικοί, ένα νούμερο το οποίο, εάν δεν υπήρχε αυτή η διαδικασία της ιχνηλάτησης και των αυξημένων self-test, θα υπήρχε στην κοινωνία, δεν θα χρειαζόταν να κάνουν το τεστ ώστε να το γνωρίζουν, με αποτέλεσμα η διασπορά να ήταν μεγαλύτερη ακόμα από αυτή που έχουμε και θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η δική μας θεώρηση ότι είναι καλύτερο τα παιδιά να βρίσκονται σε ένα οργανωμένο περιβάλλον όπου υπάρχει αυξημένη ιχνηλάτιση των κρουσμάτων είναι κάτι που έχει και καλύτερο όφελος και για τις γιαγιάδες και τους παππούδες, που υπάρχει μεγάλη ανησυχία, γιατί θα γνωρίζουμε πια με όλη αυτή τον αυξημένο έλεγχο πότε νοσούν και πότε δεν νοσούν. Είναι κάτι το οποίο γίνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Ακόμα και νωρίτερα τα σχολεία έχουν ανοίξει, γιατί ακριβώς όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη του παιδιού να βρίσκεται στον φυσικό του τόπο. Και εσείς επιβεβαιώνετε αυτό που κουβεντιάζαμε όλο αυτό τον καιρό ή ακούγαμε όλο αυτό τον καιρό, ότι ξέρετε, με αυτόν τον τρόπο, με το άνοιγμα των σχολείων, δεν γίνεται μόνο ένα τεστ σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα πράγματα το Υπουργείο Παιδείας, αλλά κυρίως είναι αυτό που θέλουμε να δούμε. Θέλετε να δείτε δηλαδή πραγματικά ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα με την υγεία πάρων πολλών, γιατί είτε αρνητές μπορεί να ήταν από την μία πλευρά, είτε αμελείς μπορεί να ήταν, ή σωστά να μην διχειριζόταν τα πράγματα, δεν είχατε πλήρη εικόνα για το τι, ως κυβέρνηση εννοώ, για το ποια είναι η κατάσταση, και αυτό θέλατε να το ελέγξετε με τον πληθυσμό.
Αυτό οφείλουμε να το ελέγξουμε για να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Θυμίζω ότι όταν άνοιξαν τα σχολεία το Σεπτέμβριο, τα περισσότερα κρούσματα που εμφανίστηκαν ήταν η μέρα που άνοιξαν τα σχολεία. Δηλαδή, αντίστοιχα όπως και σήμερα, υπήρχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα κυκλοφορούσαν στην κοινωνία μη γνωρίζοντας ότι κουβαλάνε τον ιό. Και έκτοτε, αφού άνοιξαν με τα στοχευμένα self-test και τον έλεγχο των κρουσμάτων, άρχισαν να μειώνονται. Έτσι είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα, δεν υπήρχαν πολλά τμήματα τα οποία έκλεισαν, και μάλιστα παρατηρήθηκε ότι όπου υπήρχαν κρούσματα μαθητών, δύσκολα υπήρχε και δεύτερο ή τρίτο κρούσμα μέσα στην ίδια τάξη. Σήμερα τα πράγματα βέβαια δεν θα είναι τόσο, θεωρούμε ότι θα είναι πιο δύσκολο από ό,τι ήταν το Σεπτέμβριο, λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας της Όμικρον, και αναμένουμε και προβλήματα και στη λειτουργία των σχολείων, καθώς και σε αυτό που αναφέρατε, στις ελλείψεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι νοσούν ή πρόκειται να νοσήσουν με την όμικρον μετάλλαξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σε όλα τα εργασιακά, όπως και στην υγεία. Τα νοσοκομεία μας πλήττονται από αυτό το φαινόμενο, και σήμερα και όλα στο Υπουργείο για το θέμα των εκπαιδευτικών θα κάνει και τις απαραίτητες ανακοινώσεις για το τι έχει φροντίσει με προσλήψεις αναπληρωτών, όπου αυτό απαιτηθεί, αν ας πούμε δεν μπορούν, φαντάζομαι άκουσα ότι μιλήσατε και με τον κύριο Μπελαδάκη, θα σας εξήγησε πώς θα δουλέψουν, θα καλυφθούν τα κενά τα οποία υπάρχουν. Έχουμε 117 περίπου κενά, μου είπε και εμένα το πρωί, γιατί ενημερώθηκα σε εκπαιδευτικούς, μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και μόνο Ηράκλειο. Οπότε για τον νομό Ηρακλείου πάντα μιλάμε, ναι. Οπότε είτε με δασκάλους οι οποίοι θα κάνανε παράλληλα προγράμματα, αλλά θα προχωρήσει και σήμερα το Υπουργείο σε νέες ανακοινώσεις για το τι πρόκειται να κάνει με τα κενά και την αναπλήρωση αυτών των κενών όλο αυτό το διάστημα που περιμένουμε το επόμενο δίμηνο να είναι εξαιρετικά δύσκολο. Τώρα, για τη λειτουργία των σχολείων μας. Όλο αυτό το πράγμα, όλα αυτά τα οποία γίνονται, αλήθεια, εγώ δεν πάω μόνο στο κομμάτι ως βουλευτής, αλλά και ως πατέρας, δεν σας προβληματίζει, δεν σας πονάει? Δηλαδή φτάνουμε στο και πέντε να διαχειριστούμε πράγματα, να κάνουμε πράγματα. Ποιον έχει αφήσει ανεπηρέαστο αυτή η πανδημία η οποία ζούμε? Και εγώ το πρωί πήγα τα παιδιά μου στο σχολείο, τα άφησα. Για τη διαχείριση μιλάω από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν μιλάω για την πανδημία, και εμένα με φοβίζει και σας φοβίζει. Ναι. Τον καθένα από εμάς, για τη διαχείριση του πράγματος μιλάω, κύριε Σενετάκη, και λέω, μα και σαν πατέρα δεν σας προβληματίζει η διαχείριση? Σας είπα ότι προσπαθούμε και μέχρι στιγμής καταφέρνουμε να διαχειριζόμαστε αυτό το φαινόμενο, το οποίο ήταν πρωτόγνωρο, με πολύ καλά αποτελέσματα, και αυτό το βλέπει κανείς σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, πώς λειτουργούν, γιατί συγκριτικά μόνο μπορείς να λειτουργήσεις, και βλέπουμε ότι η Ελλαδίτσα μας, η μικρή μας χώρα, κατάφερε να είναι πρωτοπόρος σε πολλά από αυτά που συμβαίνουν στη διαχείριση της πανδημίας, και μπορώ να πω ότι όταν ολοκληρωθεί αυτή η άσχημη περίοδος για την ανθρωπότητα, θα έχουν μείνει πολλά στοιχεία τα οποία θα μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε στη λειτουργία του κράτους και μετά. Αυτό το οποίο είναι, για να μην λέμε μόνο τα που βλέπουμε με καλά, αυτό το οποίο είναι πραγματικά θλιβερό στη χώρα, είναι αυτό που έχει αναδειχθεί με τους πολλούς θανάτους που έχουμε στο τέταρτο, πέμπτο, άλλοι το λένε κύμα, αυτό το οποίο της πανδημίας που περνάμε, το οποίο έχει αναδείξει, και είναι και αυτό ένα σημείο το οποίο προφανώς θα εστιάσουμε και τώρα αλλά και μετά την ολοκλήρωση, έχει αναδείξει τις χαμηλότερες υπηρεσίες υγείας που έχουν τα περιφερειακά νοσοκομεία σε σχέση με τα κεντρικά, και τα προβλήματα, τα χρόνια προβλήματα που έχει το ΕΣΥ στην χώρα μας. Έχει γίνει
πολύ σοβαρή προσπάθεια αυτό το κενό να καλυφθεί μέσα στα χρόνια της πανδημίας. Όμως με αυτή την αυξημένη θνησιμότητα βλέπουμε ότι πρέπει πολλά ακόμα να γίνουν, έτσι ώστε να έχουμε ένα θωρακισμένο και σωστό σύστημα υγείας. Δεν θα μπορούσε να βρεθεί άλλος τρόπος αντί να αποδυναμώνονται τα νοσοκομεία? Και γιατί θλιβερό, έτσι όπως το αποκαλείτε, είναι οι χαμηλές υπηρεσίες υγείας για τα περιφερειακά νοσοκομεία? Δεν έχουν τα περιφερειακά νοσοκομεία να ζηλέψουν σε κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα κεντρικά νοσοκομεία? Μας το έχουν αποδείξει και το Πανεπιστημιακό, μισό λεπτό. Μας το έχουν αποδείξει. Για το ιατρικό προσωπικό, τι εννοείται, οι υποδομές? Μας το χέρι σας δεν είναι να τις φτιάξετε αυτές τις υποδομές? Δηλαδή είναι πολιτική, είναι επιλογή ότι... των ανθρώπων, οι συγχωνεύσεις των κλινικών. Είναι επιλογή των ανθρώπων να πηγαίνουν μονοθεματικά σε νοσοκομεία COVID? Είναι επιλογή των ανθρώπων μέσα στο χώρο της υγείας να βρίσκονται εκτός, να μην ανανεώνονται συμβάσεις? Δηλαδή είναι τόσα πολλά τα θέματα που, ξέρετε, ακούγεται και περίεργο αυτό το οποίο λέτε, ότι είναι θλιβερό. Εγώ μιλάω για τα διαχρονικά προβλήματα που είναι στις υποδομές και στον τρόπο με τον οποίο το ΕΣΥ λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία με την πανδημία σε σημεία όπως αυτό στις ΜΕΘ αναδεικνύονται με θλιβερό τρόπο. Αυτό, σε αυτό το κομμάτι απευθύνομαι αυτή τη στιγμή. Το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, από την πρώτη στιγμή έχει θωρακιστεί προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, αυτό το τρομερό φαινόμενο της πανδημίας. Όταν όμως υπάρχουν θεμελιώδη προβλήματα πάνω στα οποία χτίζεις, αυτά σε ένα δύσκολο χρόνο όπως είναι αυτός φαίνονται, και φαίνονται στη λειτουργία των ΜΕΘ. Εκεί λοιπόν εστιάζουμε, ώστε αυτό το πρόβλημα, το οποίο απαιτεί χρόνο, να μπορέσει να εξοπλιστεί και να φτάσει στο επίπεδο το οποίο θέλουμε να φτάσει, σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μπορούν οι ασθενείς, οι πολίτες, να απολαμβάνουν υπηρεσίες υγείας όπως αυτές τους αξίζει. Κύριε Σενετάκη, εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπαίνουν σε αυτά τα μονοθεματικά νοσοκομεία, δηλαδή τα νοσοκομεία της COVID, τα χειρουργεία τα οποία πάνε πίσω, χρόνιες παθήσεις οι οποίες ως φαίνεται αντιμετωπίζονται διαφορετικά, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους αλλά και στους υγειονομικούς οι οποίοι διαμαρτύρονται αυτή την ώρα και λένε ότι δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσει αυτό το σύστημα υγείας, τους λέτε τι? Κάντε η υπομονή ότι έχουμε θέμα μόνο στις ΜΕΘ, δεν βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα θέματα και προβλήματα? Ακούω την κριτική. Όχι, δεν λέω αυτό. Εγώ σας είπα ότι αναδείχθηκε εκεί ένα έντονο πρόβλημα με θλιβερά αποτελέσματα. Δεν είπα ότι δεν λειτουργεί το ΕΣΥ. Δεν σας είπα ότι δεν έχει επενδύσει το κράτος στη θωράκιση του ΕΣΥ με πάρα πολλές προσλήψεις. Όπως, ας πούμε, θα σας πω το εξής, που σας είπα και στην εισαγωγή μου, ότι πολλά πράγματα από αυτά που γίνονται μέσα στην πανδημία, που βρέθηκαν τα χρήματα να γίνουν και δόθηκαν οι προτεραιότητες να γίνουν, είναι κάτι το οποίο θα τα έχουμε και την επόμενη μέρα. Για παράδειγμα, το έργο εδώ της κατασκευής των ΜΕΘ που έχουμε στο Πεπαγνή, μια πρότυπη πραγματικά μονάδα που λειτουργεί και με πάρα πολύ καλά επιστημονικά αποτελέσματα πέραν των υποδομών, είναι κάτι το οποίο θα παραμείνει στην υπηρεσία του πολίτη. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν πάρα πολλά μέσα στα νοσοκομεία μας αυτή τη στιγμή στην περίοδο COVID, τα οποία θα αναδειχθούν και στην πορεία και θα τα απολαμβάνει σαν υπηρεσίες υγείας ο κόσμος. Δεν σας λέω εγώ ότι συλλήβδην υπάρχει πρόβλημα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ήδη το έχουμε αφήσει χωρίς θωράκιση και δεν έχουμε επενδύσει πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχουν προβλήματα. Τώρα και με την Όμικρον παρουσιάζεται μεγάλη μεταδοτικότητα και στους εμβολιασμένους, που θα πει ότι πολλοί άνθρωποι εργαζόμενοι, όπως και στα σχολεία που είπαμε, όπως και σε κάθε εργασιακό χώρο, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία είναι ότι με ανοιχτή την οικονομία υπάρχουν πολλά προβλήματα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέρος της αλυσίδας αυτής και μένουν εκτός λόγω της ασθένειας. Και είναι πάρα πολλά αυτά τα κρούσματα, και θεωρούμε το επόμενο ένα μήνα, που πρόκειται να είναι η κορύφωση αυτής της πανδημίας, θα έχουμε τέτοια προβλήματα τα οποία κάθε υπηρεσία φροντίζει με αναπληρώσεις και με το προσωπικό το οποίο έχει να τα καλύψει. Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν αριθμίες.
Μάλιστα. Το κράτος επένδυσε και συνεχίζει να επενδύει στο ΕΣΥ. Εγώ την κρατάω αυτή σας την παρατήρηση. Οι καταγραφές είναι διαφορετικές και μέσα από το χώρο της υγείας και εκτός του χώρου της υγείας και από το χώρο της πολιτικής, και το γνωρίζετε αυτό, κύριε Σαρδάκη. Κοιτάξτε τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς προσπαθεί να βρει το οτιδήποτε για να κάνει αντιπολίτευση. Το θέμα των σχολείων. Έχουμε τελικά πάρει απόφαση ως κοινωνία, μάλλον ως αντιπολίτευση, τι θέλει? Θέλει να είναι ανοιχτά τα σχολεία, ωραία. Και αν θέλει να είναι ανοιχτά, το λέει ρητά? Λέει λύσεις, κάποια άλλη λύση η οποία είναι εφαρμόσιμη και μπορούμε να κάτσουμε να τη συζητήσουμε, ή απλά λέει το ιδεατό, το οποίο ας πούμε δεν μπορεί να υλοποιηθεί, και απλά λέει ότι κάνει προτάσεις οι οποίες πρακτικά δεν υλοποιούνται? Όταν σου λέει ότι θέλω έξω από κάθε σχολείο ένα συγκρότημα του ΕΟΔΗ προκειμένου να ελέγχει όλους τους μαθητές, αυτό μπορεί κανείς να πιστέψει ότι είναι εφαρμόσιμο? Όταν σου λέει ότι θέλω να μειώσεις τον αριθμό των μαθητών στο μισό, που αυτό πρακτικά απαιτεί να προσλάβεις άπειρους δασκάλους και καθηγητές και να φτιάξεις άλλα σχολεία μέσα σε ένα χρόνο, είναι αυτό πρακτικά δυνατό? Θέλω να πω ότι η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της, κάνει αντιπολίτευση. Είναι στο θέμα, στα χέρια του κόσμου, των πολιτών που μας ακούν, γιατί εδώ γίνεται αντιπαράθεση επιχειρημάτων, να κάτσει να ακούσει πραγματικά τι προτείνει η αντιπολίτευση, και αν υπάρχει μία από τις προτάσεις οι οποίες είναι συζητήσιμες, να έρθουμε να τις συζητήσουμε. Ωραία. Αλλά πραγματικά το μόνο που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι να μεμψημυρούμε, να βλέπουμε το πρόβλημα και όχι τη λύση, και να προχωρούμε συνέχεια με αυτή την μυρολατρικά, ας πούμε, προς τα δυσάρεστα. Δεν το δεχόμαστε. Μισό λεπτό. Ναι. Λέτε, η αντιπολίτευση κάνει αντιπολίτευση. Το σταματάω εκεί, γιατί έρχεται το ερώτημα που λέει το εξής του κόσμου. Μα καλά, οι υγειονομικοί κάνουν αντιπολίτευση όταν επισημαίνουν τα κακώς κείμενα μέσα από τα νοσοκομεία? Οι πολίτες οι οποίοι διαμαρτύρονται κάνουν αντιπολίτευση? Όχι, απάντησα στο κομμάτι που είπατε για την πολιτική. Εκεί ναι, αλλά το συνεχίζουμε, δεν σταματάμε. Η συζήτηση συνεχίζεται, ναι. Και η κουβέντα συνεχίζεται. Προφανώς, και γι' αυτό είμαστε εδώ για να συζητάμε. Προφανώς, και πραγματικά είμαστε σε διαρκή διάλογο. Οτιδήποτε. Θα σας πω ένα παράδειγμα, τα πιστοποιητικά, η μη χρήση πιστοποιητικών από τους εμβολιασμένους οι οποίοι νοσούν, είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε με τους πολίτες, φάνηκε το πρόβλημα και αμέσως το Υπουργείο έβγαλε ανακοίνωση ότι τα πιστοποιητικά θα υπάρξει λογισμικό, τα οποία δεν θα λειτουργούν όσο είσαι εμβολιασμένος. Μέσα σε αυτή την ιστορία προφανώς και συνεννοούμαστε και βλέπουμε τα προβλήματα, και αυτό που είναι ως επίτευγμα που εγώ σας είπα και πριν είναι ότι έχουμε καταφέρει να ψηφιοποιήσουμε τόσο πολύ τη λειτουργία του κράτους που λύσεις μπορούν να δίνονται άμεσα σε προβλήματα που ανακύπτουν. Και αυτό σας λέω είναι κάτι το οποίο είναι μια παρακαταθήκη την οποία θα την έχουμε και στο μέλλον. Είσαστε σε διάλογο, θέλετε να πείτε, με τους υγειονομικούς, με τους ανθρώπους που διαμαρτυρώνται, που είναι μέσα στο χώρο της υγείας? Αυτό μου είπατε πριν από λίγο για να το καταλάβω. Και βέβαια είμαστε. Δεν είναι δυνατόν να μην είμαστε. Τα Υπουργεία βρίσκονται με τους συνδικαλιστικούς φορείς καθημερινά, θα έλεγα, και αλλού συμφωνούν, αλλού διαφωνούν. Δεν υπάρχει, δεν έχει υπάρξει, ας πούμε, κατηγορία ότι δεν συνομιλούμε. Αν διαφωνούμε είναι κάτι άλλο. Μάλιστα. Αλλά και αυτή είναι η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Mm.